Παλιά Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε σε ένα στενό. Ο πατέρας έλειπε, κρυβόταν από τον μπατσικό. Η μάνα έκλαιγε γιατί είχε ένα μωρό. Ενώ τα λεφτά από τη ζητιανιά δεν φτάνανε για δυο. Συνεχίζουν τη ζωή η μάνα και το παιδί. Ενώ ο πατέρας χώθηκε μες στη στενή. Το παιδί δεν είχε φυσιολογική ζωή, πουλούσε ό,τι βρει στη λαϊκή. Το παιδί φτάνει τα 8, πατέρας του πεθαίνει. Μα ούτε που το μαθαίνει δεν ήξερε τι συμβαίνει. Πατέρας δεν ήξερε τι θα πει. Δεν ήτανε εκεί για να φέρει ένα ψωμί. Χωρίς φίλους μόνο συνεργάτες συνεχίζει τη ζωή. Μα στα 13 η μάνα φεύγει απ' τη ζωή. Το παιδί δεν είχε άλλη επιλογή. Συνέχιζε να ζητήρει της μάνας του τη συμβουλή. Όμως μόνος του να τα καταφέρει δεν μπορεί. Βρίσκει παρέα σε σύραγγες και LSD. Ο πόνος του του έτρωγε όλη την ψυχή. Κανένας όμως γύρω του δεν ήξερε τι έχει συμβεί. Με κάποιο τρόπο φτάνει τα 18. Τόσο κλειστός είχε μόνο έναν αδελφό. Μαζί τα πρωινά να τρέχουνε στα ξένα. Ενώ τα βραδινά για λίγη αξιοπρέπεια μπουκέτα. Συνέχισαν να ζουν έτσι μαζί. Μέσα στη βρώμα τη φτώχεια και λίγα χρόνια φυλακή. Ο μόνος λόγος που ζούσε η μάνα του το είχε πει. Μα όταν έχασε και τον αδελφό του την ξέχασε κι αυτή. Προσπαθεί να επιβιώσει, να βρει μια ελπίδα. Προσπαθεί να μην σκοτώσει της μάνας του την επιθυμία. Με ένα δύνατο δεν την επέλεξε τέτοια ζωή. Κάποιοι απλά τυχαίνει να γεννιούνται οι νεκροί. Τρώει απ' τα σκουπίδια κάθε μέρα τίδια. Ψάχνει νερό, φαγητό και κάποια μέρα ίσως και ξύδια. Αμα η μέρα είναι καλή, κοιμάται παραλία. Γράφει με στίχους πριν κοιμηθεί την ιστορία. Με ίδια ρουτίνα φτάνει τα 33. Ώσπου από λιποθυμία πάει σε νοσοκομεία. Την περισσότερη ώρα γράφει στίχους στα νοσοκομεία. Και την άλλη κόμμα απ' τα ντρόγια παραλία. Μια μέρα δεν κατάφερε να αυτοσκοτωθεί. Έτσι ως τελευταία ευκαιρία ανοίγεται σε όποιο βρει. Έτσι κάποια μέρα μια κοπέλα θα ερωτευτεί. Που με δικά της φράγκα πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Εκεί πέρα ίσως κάτι να συμβεί. Καλημέρα ακούει από όταν ήταν η μάνα στη ζωή. Γεμίζει ελπίδα με μουσική. Πρώτη φορά κοιμήθηκε χωρίς να ρωτήσει γιατί. Μα όταν βγει η κοπέλα στην κοιλιά έχει παιδί. Και αυτή θα είναι σίγουρα μια νέα αρχή. Γιατί το παιδί δεν είναι δικό του. Και κάπως έτσι πάει πάλι στο παλιό του εαυτό του. Και μια εβδομάδα μετά με ντρόγκια και άπειρα ποτά στην παραλία θα γνωρίσει ένα παιδί. Και μ' αυτά και μ' αυτά μετά από άπειρα σανδάμ την ιστορία που θα φυγηθεί. Ρωτάει το παιδί γιατί σε μένα είπες τι έχει συμβεί. Και αναστενάζει, ουρλιάζει γιατί. Δυστυχώς αυτό το οποίο μου είχε πει είναι πως θα είσαι ο μόνος που θα ξέρει τι είχε συμβεί. Ρωτάει το παιδί γιατί σε μένα είπες τι έχει συμβεί. Και αναστενάζει γιατί. Δυστυχώς αυτό το οποίο μου είχε πει είναι πως θα είσαι ο μόνος που θα ξέρει τι έχει συμβεί. Μου είπε πως θα είναι η τελευταία μέρα της ζωής του. Μου είπε πως ποτέ κανένας δεν έμαθε τι είχε περάσει. Μου είπε πως δεν ανήκουνε σε αυτό το κόσμο οι δικοί του. Και γι' αυτό απλά θα πάει τη μάνα του να αγκαλιάσει.